πολιτών που αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Και αυτή είναι και η ιστορική μου διαδρομή και η συγκρότησή μου και το αξιακό μου σύστημα. Από εκεί και πέρα μία προβοκάτσια από τον κύριο Καρανικόλα και από ένα σύστημα ολόκληρο που σε αυτές τις περιπτώσεις αξιοποιεί κάθε τι απομονώνοντας τμήματα ενός διαλόγου. Γιατί αμέσως ακριβώς ο κύριος Καρανικόλας θέλοντας να με φορτώσει με αυτή την κατηγορία δέχτηκε από μένα 3-5 φορές, ούτε θυμάμαι πόσες, την απάντηση όχι βέβαια. Επαναλαμβανόμενη όχι ακούστηκε, βέβαια, όχι όντως, βέβαια δεν κύριε εννοώ Δίτσα, αυτό. Όντως ακούστηκε εκείνη τη στιγμή. Ήταν μια αντίδραση σε ένα κλίμα που χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Όχι για να διορθώσουμε τα πράγματα ή για να καταγγείλουμε την αθλειότητα της Μόριας, επί του προκειμένου αυτό ήταν το θέμα, αλλά για να διαμορφώσουμε ένα φοβικό κλίμα, εμφανίζοντας τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως φορείς και πρωταγωνιστές εγκλημάτων. Σας ακούμε και συνάδελφοί μας. Εκεί εγώ αντέδρασα και είπα ότι εμείς δεν αξιοποιούσαμε ως κυβέρνηση προπαγανδιστικά αυτά τα θλιβερά φαινόμενα όταν προέκυπταν, αλλά φροντίζαμε να τα προβλέπουμε, να τα αποτρέπουμε, να τα διαχειριζόμαστε. Χωρίς αποτέλεσμα όμως, κύριε Υπουργέ, γιατί... Να τα μειώνουμε όσο γινόταν και ακριβώς εκεί ετέθηκε το ζήτημα. Μάλιστα, κύριε Δίτσα, κανένας δεν λέει ότι όντως πιστεύετε ότι, ότι δεν είναι μεγάλο γεγονός, βέβαια. Ναι, αλλά εχθές, να έχουμε κάθε 6 μήνες ένα βιασμό ενός παιδιού. Ναι, ήταν η μέρα μου εχθές. Η εντύπωση όμως, η πρώτη εντύπωση που δημιουργείται στον τηλεθεατή, που πολλές φορές δεν παρακολουθεί, ξέρετε, και αυτό το σκοτωμό που γίνεται μεταξύ των καλεσμένων σε ένα πάνελ, είναι ότι ο Δρίτσας είπε καλά, εντάξει. Ναι, αλλά κάθε αν δίναμε κάθε τα τρία λεπτά παιδιά... της εκπομπής θα ήταν η εικόνα διαφορετική. Ένας... Όταν δείχνουμε τα 10 δευτερόλεπτα η εικόνα είναι διαφορετική. Κύριε Υπουργέ, εγώ εξακολουθώ και δεν καταλαβαίνω το εξής. Έχει περάσει μία μέρα από αυτή τη δήλωση. Που όποιο και αν ήταν το υπόλοιπο περιεχόμενο της εκπομπής, η δήλωση παραμένει. Είπατε σαν δικαιολογητική βάση ότι οι βιασμοί συνέβαιναν μία φορά το εξάμεινο. Το είπατε. Ένα λεπτό, ολοκληρώσω. Έχετε βγάλει ανακοίνωση που λέτε ότι κατηγορείτε επαγγελματίες, τρομολάχνους, συκοφάντες, δεν ξέρω τέλος πάντων τι άλλο και ποιους εννοείτε, επειδή πατήσατε πάνω σε μία υπαρκτή δήλωσή σας. Μία μέρα μετά δεν αισθάνεστε ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη γι' αυτό. Έχετε πει τα πάντα εκτός από συγγνώμη. Θέλετε να ζητήσετε μια συγγνώμη γι' αυτό. Όχι από μένα ή από εμάς. Από τις γυναίκες που υπόκειται τους βιασμούς, από οποιονδήποτε. Για ποιο πράγμα, για το. Ωραία, δεν αισθάνεστε ανάγκη. Εγώ πάω πάσο. Διατύπωση. Εντάξει, δεν αισθάνεστε ανάγκη, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Όχι, δύο λεφτά, δύο λεφτά. Αφήστε την ανάγκη, σας παρακαλώ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, με την ερώτηση που μου θέτετε, αναπαράγεται το ίδιο θέμα. Σαφώς και το αναπαράγω. Είναι σαν να με εμφανίζεται εμένα ότι εγώ όντως με αυτή μου την έκφραση, γιατί δεν είναι πρόκειτο για δήλωση, ήταν ένας καυγάς, να το πω έτσι, τηλεοπτικός, έντονος, ακριβώς γιατί αντέδρασα μπροστά στο ότι συζητούσα με τα μέτρα της κυβέρνησης, με τα νέα προαναχωρησιακά κέντρα. Ναι, κύριε Δρίτσα, το είπατε όμως. Το είπατε. Μην πάμε στα μέτρα και στα μη μέτρα. Το είπατε. Δεν είστε 10 χρονών. Είστε έμπειρος πολιτικός με δεκαετίες πίσω σας και έχετε κάνει υπουργός. Ρέπουν προς εγκληματική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτή τη γενίκευση. Λοιπόν, σε αυτή τη γενίκευση αντέδρασα. Και επομένως, αν δεν αντέδρασα με τον πληρέστερο τρόπο από άποψη διατύπωσης, μου ζητάτε να ζητήσω συγγνώμη. Εγώ δεν ζητάω. Ρωτάω αν αισθάνεστε ανάγκη. Μου απαντήσετε, δεν αισθάνεστε καμία ανάγκη. Ούτε για αναεξάμεινο, ούτε αναεξαετία βιασμού ανηλίκων. Μάλιστα. Θέλει και ερώτημα σε αυτό. Το εξήγησα από την πρώτη στιγμή. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Νομίζω ότι ούτε εσείς το αποδέχεστε, ούτε κανείς Έλληνας ή Ελληνίδα σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Δρίτσα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ξέρετε κάτι, ότι σε ένα έντονο διάλογο μπορεί μια διατύπωση με λανθασμένο τρόπο να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις. Βλέπω τώρα κάτω από το ότι έχετε, ότι δεν αισθάνομαι ανάγκη να ζητήσω Όχι. Να σας πω. Δεν τι ακολουθούμε. Δεν ότι δεν αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω. Είναι στο ερώτημα του κυρίου Παπακλημίτζου αυτό. Επειδή η τηλεόραση ακολουθεί τη λογική του διαλόγου που γίνεται μεταξύ των ανθρώπων που συμμετέχουν σε μία εκπομπή. Έχει αλλάξει και ο τίτλος. Έτσι. Και υπάρχει και στη συνέχεια
Προφανώς και δεν αποδέχομαι βιασμούς μικρών παιδιών, προβοκάτσια από τον Καρανικόλα. Είδατε ότι τα βάζουμε όλα. Ωραία. Δεν μένουμε μόνο στο ένα. Λοιπόν, τώρα βλέπετε άλλο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τροφοδοτούμε ανύπαρκτα ζητήματα. Γιατί περί αυτού Μάλιστα. πρόκειται. Λοιπόν, νομίζω ότι περαιτέρω εξηγήσεις. Ο καθένας μας έχει το αξιακό του σύστημα, την προσωπικότητά του και την θέση του που είναι γνωστή και δημόσια. Βέβαια, ακούγοντάς σας ο κύριος Καρανικόλας τώρα, επειδή αναφερθήκατε σε αυτόν, λέει ότι ο κύριος Δρίτσας, αντί να ζητήσει συγγνώμη, αντί έστω να σιωπήσει μετά τα όσα κοινικά ανέφερε σήμερα περί βιασμών μικρών παιδιών, έβγαλε και ανακοίνωση στην οποία κατηγορεί εμένα προσωπικά για προπαγάνδα. Η προβοκάτσια αναπαράγεται. Περί αυτού πρόκειται. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δρίτσα. Δεν περιμέναμε να έχουμε...